Κάτω οι προτεραιότητες, κυρίες και κύριοι, της οικονομικής στρατηγικής της επόμενης πενταετίας, με βασικό θέμα την ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητας, βρίσκονται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άρχισε σήμερα στην πόλη της Ήπρο, πεδίο πολύ νεκρών μαχών με χημικά όπλα τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην κορυφή της ατζέντας, Γιάννη Τζούνο, απεσταλμένος του Sky, και η ανάδειξη του νέου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με όλα πια να δείχνουν πως έχει κλείσει στο πρόσωπο του Jean-Claude Juncker. Έχει κλειδώσει σειρά το όνομα του κυρίου Jean-Claude Juncker για να είναι ο επόμενος πρόεδρος. Και αυτό διότι 26 από τα 28 κράτη συμφωνούν σε αυτή την επιλογή. Αυτοί οι οποίοι απομένουν είναι ο κύριος Κάμερον. Από ό,τι φαίνεται όμως το αντάρτικο σε εισαγωγικά του κυρίου Κάμερον δεν δείχνει να περνάει. Και ο Βίκτορ Ορμπάν, ο Ούγγρος πρωθυπουργός, είναι εναντίον του. Αλλά φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει. Άρα θα πάμε προς τον κύριο Juncker. Τον κύριο Juncker, τον οποίο στήριξε και ο κύριος Σαμαράς για ακόμη μία φορά. Είναι μία από τις δύο υπογραφές, η δική μας και η γερμανική, αυτοί οι οποίοι στηρίζουν την υποψηφιότητα του κυρίου Juncker εξ αρχής. Τώρα, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ακριβώς για τις υπόλοιπες θέσεις εκτός από αυτήν του κυρίου Juncker, θα έχουμε μία νέα ακόμη σύνοδο κορυφής. Αυτή θα είναι έκτακτη, θα είναι από τα μέσα Ιουλίου και προς το τέλος, 16 με τέλος Ιουλίου, 16 με 18 είναι οι ημερομηνίες μάλλον, όπου θα έχουμε τρεις σημαντικές θέσεις. Τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου τώρα κατέχει τη θέση αυτή ο κύριος Ρομπόη, του ΙΠΑ του Αρμοστή, θέση την οποία κατέχει η κυρία Άστον, και τον πρόεδρο του Eurogroup, θέση την οποία κατέχει ο κύριος Ντάισελμπλουμ και για την οποία συζητείται, χωρίς βέβαια να είναι κάτι σίγουρο, ότι μπορεί να είναι και μόνιμη αυτή η θέση πλέον. Mm-hmm. Το δεύτερο πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της συνόδου είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας και η ευελιξία του. Και εδώ έχουμε ένα ισχυρότατο γαλλοϊταλικό αίτημα για χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας. Ιταλογαλλικό αίτημα, το και φαίνεται ότι είναι μια νίκη σε εισαγωγικά του κυρίου Ρέντσι, διότι αυτό το οποίο πίεζαν Ιταλία και Γαλλία είναι ουσιαστικά να μην καταγράφονται στο δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών μελών όσα χρήματα δαπανώνται για την ανάπτυξη και για τις θέσεις εργασίας. Ακριβώς αυτή η συζήτηση έγινε σήμερα, θα συνεχιστεί και αύριο, όμως από ό,τι μαθαίνουμε, στο κείμενο συμπερασμάτων ΣΥΑ θα υπάρχει η εξής φράση. Το Σύμφωνο Σταθερότητας πρέπει να εφαρμόζεται με ευελιξία, ώστε να ευνοείται η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων. Ανοίγει λοιπόν ένα πολύ σημαντικό παράθυρο. Ακριβώς. Αυτή η διατύπωση. Εξυπηρετεί και τη χώρα μας. Ακριβώς. Ακριβώς το παράθυρο εξυπηρετεί και τη χώρα μας, διότι θυμόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και τον Πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη να μιλούν για την ανάγκη της ανάπτυξης. Σία, μόλις τώρα έρχονται στα χέρια μας δύο παρεμβάσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός. Η πρώτη είναι για τα ενεργειακά και η άλλη για το μεταναστευτικό, θέματα που θα συζητηθούν αύριο. Για τα ενεργειακά, ο κύριος Σαμαράς έχει πει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ενεργειακών πηγών μας και ότι θα πρέπει να βλέπουμε συνεχώς τις μειωμένες τιμές για τους καταναλωτές και ιδιαίτερα για τους ασθενέστερους. Και για το μεταναστευτικό, εκεί έχει σηκώσει πάρα πολύ το θέμα ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας ότι είναι οξύ πρόβλημα, ότι η παρούσα κατάσταση είναι μη ανεκτή και δημιουργεί κοινωνικά προβλήματα με εκρηκτικά αποτελέσματα. Και θα πρέπει να διασφαλιστούν τα ευρωπαϊκά μας σύνορα. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει στείλει και άλλα μηνύματα αυτή τη φορά για τη συζήτηση γύρω από το αν χρειάζεται η χώρα ή όχι ένα τρίτο πακέτο στήριξης, αυτή τη φορά μέσα από τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Μία σύνταξη την οποία παραχώρησε ο κύριος Σαμαράς και έχει πει ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να χρειαστεί νέο πακέτο στήριξης και δεν πρόκειται βέβαια να ληφθούν νέα μέτρα από την κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα, όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά κυρίως και στο εξωτερικό ΣΥΑ και στις Ευρωπαίες. Μάλιστα, Γιάννη Τζούνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να παρακολουθήσουμε κυρίες και κύριοι το ρεπορτάζ με τις δηλώσεις που είχαμε σήμερα στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής. Στο Βέλγιο όλοι ετοιμάζονταν να τιμήσουν την επέτειο 100 χρόνων από την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονταν εκεί για να ορίσουν το διάδοχο του Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο στο πιδάλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Jean-Claude Juncker είναι η προφανής επιλογή ως υποψήφιος της πολιτικής ομάδας που έλαβε τις περισσότερες έδρες, κάτι που ο ομοειδεάτης του Έλληνας Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αισιοδοξώ ότι η επιλογή του κυρίου Juncker θα στερεώσει και θα ενισχύσει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό για περισσότερη ανάπτυξη, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο ενάντια στο πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη χώρα μου. For the problem of unemployment in Europe and especially in my country. Οι μόνοι που συνεχίζουν να φέρουν αντιρρήσεις, ζητώντας ανοιχτή ψηφοφορία και όχι συνενετική ομόφωνη λύση, είναι ο Βρετανός και ο Ούγγρος Πρωθυπουργός.
Μόλις πριν από 20 ημέρες, ο Ντέιβιντ Κάμερον ήταν κυριολεκτικά και μεταφορικά πάνω στην ίδια βάρκα, με τους ομολόγους του από τη Σουηδία, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Αλλά σταδιακά οι υπόλοιποι αντιρρησίες εγκατέλειψαν το σκάφος. Εάν γίνει ανοιχτή ψηφοφορία, θα ταχθούμε υπέρ του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Δεν θα μπλοκάρουμε την υποψηφιότητα. Για λογαριασμό της Γερμανίας, η Άγγελα Μέρκελ, που παλαιότερα εξέταζε εναλλακτικά σενάρια προς τον κύριο Γιουνκέρ, προσπάθησε να χαμηλώσει τους τόνους μιας ενδεχόμενης διαφωνίας. Νομίζω ότι δεν είναι τραγωδία εάν η ψήφος δεν είναι ομόφωνη. Νομίζω ότι σε σχέση με τα θέματα ουσίας πρέπει να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό έδαφος. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε καλούς συμβιβασμούς με τη Βρετανία και να της δώσουμε το χέρι μας. Αυτό που έχει γύρει την πλάστηγα υπέρ του πρώην Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου είναι το επιχείρημα ότι εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ψήφισαν στις τελευταίες ευρωεκλογές, νομίζοντας ότι επιλέγουν και πρόεδρο της Κομισιόν. Ο κύριος Κάμερον έβαλε τον εαυτό του σε δύσκολη θέση, εκφράζοντας ηχηρές επιφυλάξεις για την επιλογή που έκαναν οι πολίτες. Αυτό είναι απίστευτο. Επίσης, εκβιάζει ότι θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς η δεύτερη σε μέγεθος πολιτική ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών συνεδρίαζε και φαινόταν να στηρίζει τον κύριο Γιουνκέρ, με αντάλλαγμα την έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως είχε ζητήσει ο Ιταλός Πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι, ο ανθυποψήφιος του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, Μάρτιν Σούλτς, έθεσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό πρώτων ευθυνών του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυροποιείται με ένα δυνατό Ηνωμένο Βασίλειο στις τάξεις της, αλλά και η Βρετανία ενισχύεται όταν βρισκόμαστε στο πλευρό της. Εναπόκειται στον Ντέιβιντ Κάμερον να αποφασίσει είτε να μείνει στο περιθώριο, είτε να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σε μια σύνοδο κορυφής με διαφορετικό πρόγραμμα από τις προηγούμενες στην πρώτη ημέρα των εργασιών της, οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρέθηκαν στην πόλη της Σύπρ, κοντά στο σημείο που δόθηκαν οι αιματερότερες μάχες του τελευταίου αιώνα. Και υπό τη συνοδεία στρατιωτικής μπάντας βάδισαν προς το επιβλητικό ηρώο των πεσόντων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο, ακούγοντας το μελαγχολικό σάλπισμα και αποτείοντας φόρο τιμής στις μυριάδες των θυμάτων, καθώς από το θόλο του μνημείου έπεφταν χιλιάδες κόκκινες παπαρούνες. Λίγο αργότερα, στον κήπο της μνήμης, όλοι οι ηγέτες τοποθέτησαν τη σημαία τους σε έναν συμβολικό κύκλο ενότητας. Δίπλα σε ένα καινούριο και πιο σκεπτικιστικό Ευρωκοινοβούλιο, απέναντι στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής εξυγίανσης, 28 ηγέτες αναζητούν τον κατάλληλο βηματισμό ανάμεσα στον οχελικό περπάτημα ορισμένων χωρών και στο γρήγορο βάδιν της Γερμανίας. Για να ανταποκριθούν όλοι στις προκλήσεις της ανάπτυξης και της απασχόλησης.